Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Και σήμερα μαζί στην εκπομπή Ιστορίες για Αγρίους και Αγίους. Πώς μερικοί άγριοι γίνονται τελικά ήμεροι και αντιστρόφως. Αλλά θα ήθελα να σας πω περισσότερο εδώ ότι περισσότερο ο άνθρωπος ημερεύει με την ηλικία και λιγότερο αγριεύει. Αυτό βγαίνει σαν συμπέρασμα από πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε μια ιστορία, μια γυναίκα η οποία παρακάλεσε θερμά τον Χριστό στην προσευχή της να την επισκεφτεί στο σπίτι της. Άκουσε λοιπόν μια φωνή από τα εικονίσματα να λέει «Αύριο θα έρθω». Την επόμενη μέρα η γυναίκα άρχισε από το πρωί να συγυρίζει το σπίτι, να μαγειρεύει κλπ. Μέχρι που στις 10 το πρωί χτύπησε η πόρτα, ανοίγει αυτή με χτυποκάρδι και βλέπει ένα ζητιάνο. «Δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου», του είπε, «γιατί έχω πολλή δουλειά». Άλλη φορά. Κατά τις 12 χτυπάει πάλι η πόρτα, δεύτερη φορά. Μια φτωχή γυναίκα ζητούσε λίγο ψωμί. «Δεν έχω χρόνο τώρα», της λέει, και της κλείνει την πόρτα. Τέλος στις 10 το βράδυ ξαναχτυπάει η πόρτα. Τεινάζεται η γυναίκα, αυτή τη φορά λέει «Έχω τον υψηλό επισκέπτη, επισκέπτεται ο Κύριος». Ανοίγει και βλέπει έναν κουτσό, ο οποίος ζητούσε ελεημοσύνη. Του κλείνει και αυτήν την πόρτα. Πάει το βράδυ στην προσευχή της να προσευχηθεί και λέει στον Χριστό με παράπονο: «Περίμενα σήμερα όλη την ημέρα, Κύριε. Έκανα όλες τις προετοιμασίες για να σε υποδεχθώ, αλλά δεν ήρθες». Και ακούει πάρει μια φωνή από τα εικονίσματα να της λέει: «Όχι, εγώ ήρθα 3 φορές, αλλά εσύ δεν με δέχτηκες». Ο γέροντας είχε 3 υποτακτικοί. Ένας γέροντας είχε 3 υποτακτικούς. Τους αγαπούσε πολύ και προσευχόταν να τις βάλει ο Θεός μαζί της στην άλλη ζωή. Όπου πάω εγώ να πάνε και αυτοί. Ένα πρωί τους έστειλε στην εκκλησία να τελειτουργηθούν. Αυτοί πήγαν και στο δρόμο καθοδόν συνάντησαν ένα ζητιάνο γέροντα κουτσό, ο οποίος τους παρακάλεσε να τον πάνε στην εκκλησία, αλλά αυτοί λένε «Δεν μπορούμε τώρα γιατί βιαζόμαστε, αρχίζει η λειτουργία και πρέπει να πάμε γρήγορα στην εκκλησία». Μετά από λίγο πέρασε και ο ηγούμενος από εκεί. Βλέπει τον κουτσό άνθρωπο, του λέει και του λέει εκείνος «Σε παρακαλώ», λέει, «μπορείς να με βοηθήσεις να πάω στην εκκλησία, δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου». Λέει ο ηγούμενος «Μα καλά, δεν περάσαν 3 μοναχοί προηγουμένως από εδώ». «Ναι, περάσαν 3 μοναχοί», του λέει, «αλλά δυστυχώς δεν με πήρανε. Μου είπαν ότι είχαν αργήσει πολύ και έφυγαν τρέχοντας». «Καλά», λέει ο ηγούμενος, ο γέρος, και αυτός ήταν γέρος στην ηλικία. Λέει «κρατήσου από την πλάτη μου, θα σου κρατάω εγώ τα χέρια και να σε σέρουν έτσι όπως μπορούμε να πάμε και οι δύο, ή θα πάμε στην εκκλησία, θα πέσουμε και οι δύο χάμω». Και τον έπιασε λοιπόν και τον τράβαγε για να τον πάει στην εκκλησία. Μόλις έφτασε σε ένα σημείο, μετά από 10 βήματα, άρχισε πίσω του να ελαφρώνει το βάρος αυτού του ανθρώπου και γυρίζει ξαφνικά και τι να δει. Βλέπει έναν άγγελο. Και του λέει ο άγγελος «Κοίταξε να δεις», λέει, «είχες προσευχηθεί το προηγούμενο βράδυ όπου είσαι εσύ να έρθουν και οι δικοί σου», λέει, «οι 3 υποτακτικοί που έχεις». «Ναι, αλλά αυτοί δεν κάνανε», λέει, «έλεος σε αυτόν τον άνθρωπο που κουβάλαγες πριν στην πλάτη σου, που μόνο εγώ, μεταμορφωμένο σε ζητιάνο, αδιαφόρησαν». Λοιπόν, πώς ζητάς τώρα να πάτε όλοι στο ίδιο μέρος? Δεν μπορούν αυτοί να έρθουν στο μέρος που πας εσύ.
δεν έδειξαν ευσπλαχνία και δεν προσπάθησαν όπως εσύ να τον κουβαλήσεις. Ο Άγιος Σπυρίδωνας και το Κεραμίδι. Μερικές φορές επαναλαμβάνουμε μερικές ιστορίες και να με συγχωρούν οι φίλοι που ακούνε, γιατί είναι και κουραστικό να ακούς το ίδιο πράγμα και το λέω καμιά φορά έτσι επειδή ξεχνάμε μερικές φορές. Λέω με συγχωρείτε, αν το έχετε ξανακούσει αυτό που λέω, αυτό γίνεται διαζώσεις βέβαια. Να μην το πω, να μην σας κουράσω ας πούμε άδικα, αυτό ξέρετε το θέμα. Εδώ όμως τώρα ζητάω συγγνώμη από όσους ακούνε, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει την ιστορία αυτή και την επαναλαμβάνω ίσως για, δεν ξέρω για πόσες φορές, 2-3 φορές την έχω πει. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ίσως δεν την έχουν ακούσει και θα τους είναι πρωτάκουστη. Μπορεί. Περισσότεροι πιστεύω ότι την έχετε ξανακούσει. Αλλά κάντε λίγη υπομονή. Είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας και το Κεραμίδι. Στη Νίκαια το 325 μετά Χριστόν, συνεκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος την πρώτη Οικουμενική Ιερά Σύνοδο, η οποία είχε θέμα την ομοιοσιότητα του Χριστού με τον Θεό. Αν ο Χριστός είναι πραγματικά Θεός ή είναι ένας άνθρωπος, όπως έλεγε ο Άριος. Ο Άριος έκανε τον Χριστό άνθρωπο, με το να λέει ότι δεν είναι ομοούσιος το πατρί, χαίρομαι πολύ. Και εμείς δεν είμαστε ομοούσιοι με τον Πατέρα, είμαστε κτίσματα. Και ο Άγιος είναι να μετατρέψει τον Χριστό από Θεό σε κτίσμα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο σοβαρό ήταν το θέμα αυτό και έπρεπε να λυθεί. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Ξυλιακής, όπως είναι, προσπάθησε να το λύσει το θέμα αυτό. Γι' αυτό εκάλεσε αυτή τη σύνοδο, η οποία λέγεται Πρώτη Οικουμενική Ενικαία Σύνοδο, και συγκροτήθηκε από 318 επίσκοπους, πατέρες της Εκκλησίας δηλαδή, από όλη την επικράτεια. Ζήτησε να έρθουν για να τους ρωτήσει για τα θέματα τα οποία ήθελε να ρωτήσει αυτός. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αίρεση του Αρίου, ο οποίος έλεγε πως ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού και όχι Θεός και άνθρωπος, άνθρωπος δηλαδή, αλλά μόνο άνθρωπος. Εκεί πρωτοστάτησε ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος καθιέρωσε τον όρο ομοούσιος στο πατρί. Όταν ακούμε στο πιστεύω ομοούσιος στο πατρί, είναι ακριβώς επειδή ο Μέγας Αθανάσιος καθιέρωσε αυτόν τον όρο, που λέγεται ομοούσιος στο πατρί, της ιδίας ουσίας με τον Πατέρα. Τρία πρόσωπα είναι της αυτής ουσίας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και οι Ορθόδοξοι θα σηκώνουν το χέρι τους, δεν κάνουν αυτό το δύο που κάνουν οι άλλοι έτσι, αλλά κάνουν τρία. Αν το έχετε δει πολλές φορές αυτό. Πρωτοστάτησε ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος αντέστρεψε το ομοιούσιος που έλεγε ο Άριος για ένα γιώτα, το έχει πει ο Χριστός, ούτε ένα γιώτα θα φύγει λέει. Αυτό το γιώτα έγινε μάχη εκεί. Γιατί άλλο ομοιούσιος, ομοιούσιος θα πει μοιάζει, είναι της ομοίας ουσίας. Δύο υφάσματα τα οποία μοιάζουν, δεν είναι από το ίδιο τόπι, ενώ ομοούσιο δεν μοιάζει, είναι το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Αυτή είναι η διαφορά εδώ. Αυτό ήθελε και ο Μέγας Αθανάσιος να πετύχει στην σύνοδο αυτή, να πετύχει τον όρο ομοούσιος, το οποίο το πέτυχε. Παγκοσμίως, στο πιστεύω, λέμε ομοούσιος το πατρί. Διότι τα πάντα γίνεται. Αυτή ήταν όλη η ιστορία εκεί. Όμως έγιναν πολλές συζητήσεις, μήνες συζητάγανε, δεν όχι μέρες, μήνες. Και μια των ημερών εμφανίστηκε και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος δεν είχε την έγκλη που είχε ο Άριος. Ο Άριος ήταν εμφανίσιμος, ήταν επίσκοπος και αυτός ήταν επίσκοπος. Βέβαια, ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν και αυτός επίσκοπος, αλλά δεν είχε το ίδιο ταπεραμέντο και την ίδια πειθό που είχε ο Άριος. Ήξερε λίγα γράμματα ο επίσκοπος Τριμηθούντος Σπυρίδων. Και όταν σήκωσε το χέρι του να μιλήσει, οι Ορθόδοξοι λίγο παγώσανε, γιατί λένε τώρα τι θα πει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε. Τι μόρφωση έχει για να μιλήσει και να πει πράγματα. Και όμως δεν μίλησε. Έβγαλε από τον κόρφο του ένα κεραμίδι και το έδειξε στη συνοδόλη. Ο Άριος κοίταγε το κεραμίδι. «Εις το όνομα του Πατρός», λέει ο Άγιος Σπυρίδων,
και βγαίνει φωτιά προς τα πάνω και μένει χλωρό κεραμίδι όπως το φτιάχνει ο πυλός. Αυτός που εξεργάζεται το κεραμίδι, τον πυλό, έφυγε η φωτιά από το κεραμίδι. Και του πατρός. Του πατρός, είπε πρώτα. Και του Υιού. Και φεύγει το νερό. Και του Αγίου Πνεύματος. Α, ακούστηκε μια φωνή. Θριαμβική εκ μέρους των Ορθοδόξων. Και οι άλλοι μαζευτήκανε στο καβούκι τους. Μάλιστα ο Άριος λέει ότι έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε. Διότι εκείνη την ώρα αποδείχθηκε τρανός με αυτό το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα ότι υπάρχει τριαδικότητα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την αυτή ουσία, είναι ένα πράγμα. Ένας Θεός. Αυτό εξέπληξε τους πάντες και φυσικά εξέπληξε και τον Άριο, ο οποίος αποχώρησε με την ουρά στα σκέλια, όπως λέμε. Δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Ο Θεός επενεύει με τον Άγιο Σπυρίδωνα και με το θαύμα το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Και είναι καταγραμμένο το θαύμα αυτό στην πρακτικά, στα πρακτικά. Υπάρχουν τα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η Εκκλησία κρατάει τα πρακτικά των συνόδων. Όποιος θέλει να τα δει, δηλαδή υπάρχουν. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο άλλος. Τα κυριότερα βέβαια πράγματα που υπόθηκαν. Αυτά που είχαν την αξία τη θεολογική. Έτσι λοιπόν ο Θεός επενεύει με το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και εκεί επέλεξαν να τακτοποιήσουν σε ένα τόμο όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Εκεί έγινε η πρώτη σύναξη των βιβλίων της Καινής Διαθήκης στη Σύνοδο την πρώτη την Οικουμενική υπό την αιγίδα του Μεγάλου και της Αποστόλου Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι πανί κόκκινο για τους αιρετικούς. Δεν θέλουν να το παραδεχτούν τον Μέγα Κωνσταντίνο ότι ήταν Ελένες, σκότωσε το γιο του και αυτά. Ο γιος του δικάστηκε από τη σύνοδο, από δικαστήριο, δεν επενεύει αυτός. Δεν μπορούσε να επέμβει. Θα φαινόταν ότι είναι ένας δικτάτορας αν δεν άκουγε όλους αυτούς οι οποίοι δίκασαν. Από συκοφαντία πήγε το παιδί αυτό. Είχε 2-3 γιους ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και έτσι λοιπόν τα 29 βιβλία της Καινής Διαθήκης τότε έγιναν τόμος. Μπήκαν όλα μαζί. Ας πάρουμε τώρα, όταν σας πει κάποιος πότε έγινε η Καινή Διαθήκη, έγινε τότε. Διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε ποιο θα είναι το επικρατέστερο βιβλίο μέσα στην Εκκλησία που θα ακούγεται τις Κυριακές, θα διαβάζεται κλπ. Και σύναξαν, διάλεξαν τα πιο σωστά Ευαγγέλια. 4. Υπήρχαν κι άλλα, τα οποία λέγονται Απόκριφα Ευαγγέλια. Τι να τα κάνεις τα Απόκριφα, υπάρχουν, μπορεί να τα διαβάσει κανείς. Δεν έχουν την ουσία όμως των Ευαγγελίων του Ματθαίου, του Λουκά, του Μάρκου και του Ιωάννη. Αυτοί επικράτησαν σαν Ευαγγελιστές. Και με το δίκαιο τους, γιατί είχαν γράψει τα σωστά Ευαγγέλια. Οι 318 πατέρες ήξεραν τα Ευαγγέλια και επέλεξαν αυτά. Μερικοί πονηροί λένε μας απέκρυψαν. Τι να σας αποκρύψει. 4 άνθρωποι γράψανε με το χέρι στην καρδιά 4 διαφορετικά Ευαγγέλια. Και μπορείς εκεί να δεις τις απόψεις τους. Που συμφωνούν στα κυριότερα πράγματα, αλλά έχουν μικροδιαφορές. Γιατί λέει κατά Ματθαίον. Πώς το είδε ο Ματθαίος. Πώς το είδε ο Λουκάς. Δεν υπάρχει πιο δημοκρατικό, αφού έτσι κόβονται περί δημοκρατίας ο κόσμος τώρα, υπάρχει πιο δημοκρατικό από αυτό. Να δούμε και τις 4 απόψεις. Και τον Απόστολο Παύλο. Έχει πολλούς συγγραφείς η Καινή Διαθήκη. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι επιστολές. Είναι 3 επιστολές του Αγίου Ιωάννου. Είναι του Ιακώβου η επιστολή, είναι του Ιούδα, όχι του Ιούδα της Καριώτη, ενός άλλου Ιούδα που υπήρχε μέσα στους 12 μαθητές. Όλα αυτά δείχνουν ότι καλώς έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος και αξίωσε από τους 318 πατέρες να συντάξουν και τα 29 βιβλία της Καινής Διαθήκης, για να ξέρουμε ποιος είναι ο μπούσουλας, ποιο είναι το καταστατικό της Εκκλησίας. Εκεί έγινε η διαφοροποίηση αυτή. Εκεί ξεκαθάρισε το πράγμα. Ποιος γράφει και ποιος δεν γράφει.
έχει γράψει και ένας άλλος Ιούδας Ευαγγέλιο. Και ο Θωμάς έχει γράψει Ευαγγέλιο. Όχι ο Θωμάς, ξέρουμε μαθητής, τον λένε ο άπιστος, πιστός ήταν, αλλά εκείνη την ώρα ήθελε να δει. Αλλά, που δεν τα καταλάβει αυτά, μόνο ο καλοπροαίρετος και αυτός που έχει λίγο πνεύμα Θεού καταλαβαίνει τι έχει γίνει και γιατί τα Ευαγγέλια είναι έτσι όπως είναι. Και διαβάσανε μεγάλη σοφή και είπαν ότι αυτά τα πράγματα είναι, δεν είναι ανθρώπινα. Είναι υπεράνθρωπος λόγος αυτός. Έχει μπει ο Θεός μέσα στα Ευαγγέλια για να γράψουν. Δια του Αγίου Πνεύματος εγγράψαν τα Ευαγγέλια. Διαχειρός των Ευαγγελιστών. Οι οποίοι δύο από αυτούς ήταν και Απόστολοι, όπως ξέρουμε. Ο Λουκάς και ο Ιωάννης είναι δεύτερη κατηγορία, όχι δεύτερη κατηγορία, ήτανε τα παιδιά, οι πνευματικοί απόγονοι, ο μένας του Ιωάννη, ο Μάρκος και ο άλλος ήτανε ακόλουθος του Πέτρου. Συγγνώμη, ο Λουκάς, ο Έλληνας και γιατρός κιόλας, ήτανε ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου. Ξέρω όλη τη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Πολλά χρόνια έκατσε μαζί του. Και ο Αποστόλος Παύλος ήταν φωτισμένος εκ Θεού. Δεν έλεγε πράγματα τα οποία δεν αξίζανε. Να πούμε και ένα ευτράπελο έτσι, σαν μικρό ανέκδοτο. Μπήκε ένας καθηγητής σε μια βάρκα, λέει. Αγιώργος μπήκε μέσα στη βάρκα. Ο καθηγητής είπε στο βαρκάρι, ξέρεις παιδί μου, λέει, μόλις ξεκινήσανε, ξέρεις ιστορία. Όχι, λέει, κύριε. Απαντάει ο Βαρκάρης, δεν ξέρω ιστορία. Απαντάει ο Βαρκάρης, έχεις χάσει πολλά πράγματα, έχεις χάσει τη μισή ζωή, έχεις χάσει, παιδάκι μου, λέει, που δεν ξέρεις ιστορία. Τι να κάνουμε, κύριε. Μετά από λίγο του λέει, παιδί μου, ξέρεις μαθηματικά. Λέει, όχι, κύριε, ούτε μαθηματικά δεν ξέρω, λέει. Μετράω με τα δάχτυλά μου, δεν ξέρεις τα μαθηματικά. Έχεις χάσει τα 3/4 τη ζωή σου, παιδί μου, λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν έχεις άγνοια, έχεις χάσει τα 3/4 της ζωής. Ξαφνικά όμως πιάνει ένα μπουρίνι και η βάρκα αναποδογυρίζεται. Και φωνάζει το παιδί στον καθηγητή. Κύριε καθηγητά, ξέρετε μπάνιο? Όχι, δυστυχώς δεν ξέρω μπάνιο, λέει. Λυπάμαι, κύριε καθηγητά, του λέει. Τώρα έχετε χάσει ολόκληρη τη ζωή σας εσείς, λέει. Πάρτε το για αστείο περισσότερο. Να πούμε για τον Μέγα Αλέξανδρο και τον προφήτη Δανιήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πω εν συντομία όμως. Γιατί αυτό δεν παρακάμπτεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σοφός άνδρας. Άσχετα με το ότι ήταν του σπαθιού στρατηγική μυαλό για πόλεμο και για κατακτήσεις και ψυχή και καρδιά να πέσει στη φωτιά. Ήταν και νοήμων άνθρωπος, πολύ νοήμων άνθρωπος. Βέβαια είχε δάσκαλο μεγάλο, όπως ξέρουμε. Τον Αριστοτέλη είχε δάσκαλο. Μπορεί να μην ήταν νοήμων. Όταν έφτασε στο Ισραήλ δεν έδωσε μάχη. Σε πολλές χώρες δεν έδωσε μάχη. Γιατί? Γιατί τους έλεγε, κοιτάξτε, εγώ θέλω να περάσω μόνο, εγώ πάω στην Περσία. Εσάς δεν σας χρειάζομαι, δεν θέλω να μου δώσετε μερικά πέταλα για τα άλογά μου και σανό ας χρειαστεί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και τρόφιμα έχουμε και τα πάντα έχουμε, θα περάσουμε τη χώρα σας και θα προχωρήσουμε. Όσοι όμως αντιστεκόντουσαν και έκαναν το μάγκα εντός εισαγωγικών, τους έβαζε στη θέση τους και τους πελέκαγε. Και πέρναγε έτσι. Κάποιες χώρες έδωσε μάχες. Έφτασε στην Περσία με λίγες μάχες και εκεί έδωσε τις μεγάλες μάχες όταν άρχισε να φτάνει στον περσικό στόχο. Πριν όμως πέρασαν το Ισραήλ. Εκεί οι Ραβίνοι τον υποδέχθησαν εν παρατάξει. Περάστε, κύριε Μέγα Αλέξανδρε. Τιμή μας που έρχεστε και περνάτε από τη χώρα μας. Ευχαριστώ, λέει ο Αλέξανδρος. Για να σας δείξουμε και κάτι, λέει, που δεν το ξέρετε. Λέει, τι να μου δείξετε. Βγάζουν το βιβλίο του Δανιήλ. Ο Δανιήλ έχει προφητεία για τον Μέγα Αλέξανδρο. Εκτός από τον Χριστό, τον προφητεύει σε πολλές του προφητείες, έχει και δύο προφητείες για τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος διαβάζει Παλαιά Διαθήκη και το δει. Τι λέει μια προφητεία του Δανιήλ για τον Μέγα Αλέξανδρο? Ο Έλλην βασιλεύς από τις Αιγές. Αιγές ήταν τότε η Μακεδονία πάνω.
Έτσι λεγόταν. Όποιος ξέρει πώς λεγόταν παλιά η Μακεδονία. Δεν λεγόταν Θεσσαλονίκη ακόμα, Αιγαίες. Βάλε λεγόταν και Θεσσαλονίκη και Αιγαίες. Πάντως Αιγαίες γράφει ο προφήτης Δανιήλ. Πότε το έγραψε? Περίπου 250 χρόνια πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 490. Ο Αλέξανδρος είναι το 325. Μετά Χριστόν ο Αλέξανδρος. Συγγνώμη, ναι. Προ Χριστού ο Αλέξανδρος, προ Χριστού και ο Δανιήλ. Αλλά διαφορά. 500 ο Δανιήλ, 330 ο Αλέξανδρος. Τι γράφει η προφητεία του Δανιήλ, που την είχαν τότε οι Εβραίοι, τι γράφει? Αυτός ο Έλληνας, λέει, θα πάει και θα κατακτήσει την Περσία. Θα καταστρέψει τον βασιλιά των Περσών, το Δαρίο, όπως και έγινε μετά. Όταν του δείξαν αυτή την προφητεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Μέγας Αλέξανδρος χάρηκε πολύ. Σου λέει εδώ πέρα, μου λένε ότι εγώ είμαι εκείνος που θα πάει επάνω. Μου το βεβαιώνουν δηλαδή. Τι να πω, λέει. Και η χαρά θα ήταν μεγαλύτερη όταν κατέκτησε την Περσία και θυμήθηκε ότι αυτοί του το έπανε. Μόλις το έπανε όμως αυτό, επειδή είχε πάρει χρησμούς και από αμαντία κλπ, το πήρε σαν χρησμό, δεν ήξερε ότι ήταν θεϊκό πράγμα αυτό, μετά το κατάλαβε. Και γονάτισε, λέει, και προσκύνησε. Κατά τρόπον επιλείψιμο για τους στρατηγούς και τους άλλους. Ποιους προσκυνάς τώρα? Αυτούς τους είχαν για δεύτερη κατάσταση τους Ισραηλίτες. Και οι Ισραηλίτες ήταν φοβερά ρατσιστές, δηλαδή με τους Έλληνες δεν είχαν καμία επαφή, δεν τους ήθελαν καθόλου. Αλλά και οι Έλληνες, πας μη Έλλην βάρβαρος, μπορούσαν να εξισωθούν τώρα, να πούνε ότι εμείς οι Μακεδόνοι είμαστε ίσοι με αυτούς τους Ισραηλίτες εδώ πέρα. Και οι στρατηγοί παραξηγήθηκαν. Πήγαν κοντά και του είπαν, Αλέξανδρε, γιατί προσκύνησε εκεί πέρα? Επιτρέπεται σε σένα αυτό το πράγμα? Δεν το περιμέναμε από σένα αυτό. Και λέει ο Αλέξανδρος, πανέξυπνος, ευφυέστατος άνθρωπος, λέει, μα δεν προσκύνησα εγώ αυτούς, δεν τους κάνω εγώ αυτούς. Προσκύνησα τον προφήτη τους που με προφητεύει εμένα, ναι. Τι να πούνε οι άλλοι, αν προσκύνησε τον προφήτη τους, καλά έκανες και τον προσκύνησες. Να πάμε τώρα στην Αργυρό και να κλείσουμε. Τι ήταν η Αργυρό? Η Αργυρό ήταν μια κοπέλα πανέμορφη που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και η καλονή της ήταν απερίγραπτη, όπως λένε, και ήταν αρρωνιασμένη με ένα συγχωριανό της, τον Μανώλη. Όταν έγινε ο πόλεμος το 1940 με τους Ιταλούς, ο Μανώλης πήγε πολέμηση και γύρισε για να παντρευτούν. Ήρθαν όμως οι Γερμανοί μετά τους Ιταλούς και για κακή τους τύχη πήραν 5 παλικάρια οι Γερμανοί μετά από λίγο για εκτέλεση στο Ηράκλειο. Ανάμεσά τους, ο αρρωνιαστικός της Αργυρός ο Μανώλης. Η Αργυρό δεν χάνει το θάρρος της. Λίγο πριν από την εκτέλεση μπαίνει στο στρατόπεδο η Αργυρό. Αγέροχη και θαραλέα πάει απευθείας στο διοικητή και της λέει, ο διοικητής, ποια είσαι εσύ, λέει, που μπήκες εδώ στο στρατόπεδο? Αμέσως ο διερμηνέας εκεί να δει τι γίνεται. Είμαι η Αργυρό, απάντησε αυτή. Και τι θα πει αυτό, λέει? Λέει, θα πει ότι εγώ ζητάω το Μανώλη, εκείνον εκεί. Και έδειξε με το χέρι της έναν από τους 5. Είναι αραβωνιαστικός με αυτός, λέει. Και εγώ θέλω να τον εμπεντευτώ και να κάνω παιδιά μαζί του. Θέλω να μου τον εδώσετε και να τον πάρω. Ο διοικητής την κοιτάει. Τη θαυμάζει κατά βάθος. Ωραία κοπέλα, αυτό με τέτοιο θάρρος. Με στεντόρια φωνή του τα είπε όλα αυτά. Θέλω να πάρω, λέει, τον αραβωνιαστικό μου. Γι' αυτό ήρθα. Τα έχασε λίγο ο διοικητής. Την κοίταξε. Φαίνεται ήταν άνθρωπος έτσι, όχι γερμαναράς που λέμε. Της λέει, εντάξει, good,
Πάρ' τον. Πάρ' τον Μανώλη και φύγει. Η Αργύρω του λέει, Νάιν. Τι λέει. Λέει, ή τους παίρνω και τους πέντε, ή εκτελούμε κι εγώ μαζί με όλους αυτούς. Όχι μόνο με τον Μανώλη, θα τους πάρω και τους πέντε να φύγουν. Εκεί τα παίρνει ο διοικητής, τα χάνει, την κοιτάει, αλλάζει χρώματα, σκέφτεται λέει μέσα του, ή μάλλον το είπε στον επιτελάρχη εκεί, αυτό δεν έχει ξαναγίνει λέει τέτοιο πράγμα, λέει, γυναίκα λέει και να. Αυτή είναι πολεμιστής λέει, θα τα γράψω λέει στο Χίτλερ, θα τα μεταδώσω στο Χίτλερ αυτό που έγινε εδώ λέει, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Την κοιτάει από την κορυφή μέχρι τα κάθεται, σκέφτεται λίγο και της λέει, good, πάρ' τους και φύγει. Και έτσι η Αργυρό πήρε και τους πέντε. Απίστευτη ιστορία και όμως αληθινή. Μου την είπε κάποιος αυτή την ιστορία. Δεν είμαι ευκολόπιστος εγώ. Έχω και εγώ τις δικές μου ανστάσεις. Λέω για να δω. Τη λέω αυτήν την ιστορία σε μια παρέα που ήταν μια κριτική γυναίκα, μεσόκοπη έτσι, όχι μεσόκοπη, γύρω στα 40. Και μου λέει, εγώ είμαι κριτικά και είμαι από το Ηράκλειο. Θα ρωτήσω το θείο μου, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, έχει πολεμήσει κιόλας με τους εναντίον των Γερμανών. Αυτή την ιστορία οι γέροι θα την ξέρουν. Και μετά από μια εβδομάδα, όπως καθόμαστε εκεί πάλι και πίναμε καφέ, μου λέει η κοπέλα η οποία ήταν και δούλευε μέσα στο καφενείο εκείνο. Κύριε Βασίλη, μου λέει, πήρα τηλέφωνο το θείο μου κάτω και μου το βεβαίωσε και μου είπε το όνομά της της κοπέλας, η Αργυρό είναι γνωστή στο μισό Ηράκλειο. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτή η ιστορία, λέει, την ξέρει το μισό Ηράκλειο. Βέβαια, οι παλιότερες γενναίες οι νέοι, τώρα οι μικροί, δεν θα την ξέρουν την ιστορία, αλλά θα τις διηγούνται, γι' αυτό οι μεγάλοι διηγούνται τις ιστορίες στους μικρούς, για να υπάρχει ένα ιστορικό δεδομένο. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Παραδίδουμε τα ιστορικά, τα εθνολογικά, τα περιστατικά, όλα αυτά που αξίζουν ένα αυτό. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγα τι έγινε αργυρό. Συγκλονίζεται ο Γερμανός από αυτή την ψυχή. Την κοιτάζει σκεπτικό. Συλλογίζεται ότι είναι μοναδικό για να το γράψει και στο Χίτλερ. Σηκώνει το κεφάλι, πάρει τους και τους πέντε, λέει, στην Αργυρό έχει νικήσει. Τους πήρε και έφυγε. Τους έσωσε, λέει, έσωσε πέντε παλικάρια εκείνη τη μέρα. Πέρασαν χρόνια, έφυγαν οι Γερμανοί, παντρεύτηκε η Αργυρό, έμεινε έγκυος και πήγε να γεννήσει στο Ηράκλειο. Μόλις βγήκε το παιδί, λέει ο γιατρός, Αργυρό, υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, γιατρέ? Το παιδί? Όχι, Αργυρό. Το παιδί είναι καλά. Εσύ, δυστυχώς εσύ, δεν θα μπορέσει να το κρατήσει το παιδί στην αγκαλιά σου. Τι λες, γιατρέ? Τι σημαίνει? Αργυρό, έχει σημάδια λέπρας το σώμα σου. Είσαι λεπρή. Και τότε η λέπρα πήγαινε στη σφιναλόγκα. Δεν μέναν οι λεπροί στα σπίτια, μην κολλήσουν και τους άλλους και διαδοθεί. Υπήρχε νόμος αυστηρός. Και πήγε η Αργυρό στη σπιναλόγκα. Ο Μανώλης πήρε το παιδί και πήγε σπίτι. Μετά από 6 μήνες, μηνύει στην Αργυρό και της λέει η σπιναλόγκα, Αργυρό, εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το παιδί. Πρέπει να το πάρει γυναίκα το παιδί να το κρατήσει. Και τότε δεν υπήρχαν λεφτά να πάρει γυναίκα, νταντά και τέτοια. Και της είπε, Αργυρό, θέλω να μου υπογράψει διαζύγιο να παντρευτώ. Ναι, Μανώλη, σου υπογράφω, φέρε μου τα χαρτιά να σου υπογράψω διαζύγιο. Φοβερό. Υπογράφει το διαζύγιο και ο Μανώλης φεύγει ευχαριστημένος. Λέει, Αργυρό μου, σε αγαπώ, με συγχωρείς, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, Μανώλη, σε καταλαβαίνω. Πήγαινε να παντρευτείς. Έχεις έτοιμη μια γυναίκα να παντρευτείς, ναι. Πότε παντρεύεσαι? Την τάδη ημερομηνία. Προηγούμενη μέρα η Αργυρό σηκώνεται 4 η ώρα τη νύχτα, δίχως να τη δει κανένας, βάζει τα ρούχα της στο κεφάλι και κολυμπάει και πάει απέναντι στον Άγιο Νικόλα.
Κάποιος μου λέει, δεν πήγε, λέει, όλο κολυμπώντας, λέει, κάπου έφτασε εκεί πέρα σε μια ξηρά και μετά πήγε με τα πόδια. Εγώ, εντάξει, την ένσταση τη δέχομαι. Αν ξέρει ο άνθρωπος κάτι παραπάνω από μένα, θα το δεχτώ. Αλλά η τόλμη να κολυμπήσει νύχτα για να φτάσει σε ένα σημείο, 2-3 ώρες μπάνιο, 4, δεν ξέρω πόσες, για να βγει, να περπατήσει και να πάει στον Άγιο Νικόλα και με τα πόδια να πάει όλη την ημέρα, να φτάσει την Κυριακή το απόγευμα να πάει στην εκκλησία, εκεί που ήταν ο Μανώλης και παντρευόταν. Όταν βγήκε το ζευγάρι από την εκκλησία, ήταν κρυμμένοι κάπου, δεν φανεζότανε, ήταν το τσεμπέρι τυλιγμένοι, έτσι αυτό να πούμε, για να μην τη πούνε ότι την είδε κάποιο και ήταν, ή για να μην κολλήσει και του άλλου. Φωνάζει, Μανώλη, εγώ είμαι Αργυρό, έλα εδώ. Πάει ο Μανώλης, του λέει, Μανώλη μου, εύχομαι να τα πας καλά με την καινούργια σου γυναίκα, εμένα ξέχασέ με. Εκεί που βρίσκομαι, καλά είμαι. Περνάω καλά, δεν μου λείπει τίποτα. Τρώω, πίνω, κοιμάμαι. Έχει ο Θεός. Θα βρεθεί και το φάρμακο αργότερα. Λοιπόν, εσύ να κοιτάς το παιδί, Μανώλη. Φέρε μου τώρα και τη γυναίκα σου. Να τη ευχηθώ, να τη δω, να τη γνωρίσω. Πάει ο Μανώλης, λέει, είναι η πρώην γυναίκα μου, λέει, απ' έξω και δεν θα έρθεις κοντά, λέει, από τα 10 μέτρα θα μιλήσετε, λέει, γιατί είναι άρρωστη. Βγαίνει η κοπέλα έξω, είναι όνειφη τώρα, Της λέει η κοπέλα μου, της λέει, Αργυρό, και Αργυρό, να αγαπάς το Μανώλη. Ο Μανώλης είναι καλό παιδί και να προσέξεις το παιδί μου. Αν κάνεις παιδιά, να το έχεις σαν παιδί δικό σου. Μου το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι, λέει αυτή. Πήρε την υπόσχεση, έδωσε τη χεριά, τα λεφτά που δίνουν στο γάμο, γιατί μάζεψε λεφτά εκεί πέρα, έκανε κάτι σαν ράπτρια εκεί πέρα, έραβε η καημένη Αργυρό και μάζευε δακάρες. Της έδωσε και τα λεφτά, τη χεριά που λένε στην Κρήτη, για τους νεόνυφους, και φύγε, πήγε στη Σπιναλόγκα. Κάθισε άλλα 8 χρόνια. Και τότε βρέθηκε το φάρμακο. Αυτός που έβγαλε το φάρμακο, ήξερα το όνομά του, αλλά το έχω ξεχάσει. Ένας Γάλλος είναι. Πούλησε το σπίτι του άνθρωπος και αγόρασε τα πρώτα φάρμακα τότε για τη λέπρα και τα πήγε στη Σπιναλόγκα. Μεγάλος ευεργέτης αυτός. Πρέπει να του έχουν άγαλμα εκεί, δεν ξέρω αν του έχουν. Πήγα στη Σπιναλόγκα για την είδα, αλλά τότε δεν ήξερα την υπόθεση εγώ. Α, αν κάποιος το ξέρει, να το πει και στους άλλους, ότι αυτός ο ευεργέτης τον ικανοποίησαν με αυτό που έκανα, ας πούμε, οι ντόπιοι εκεί. Και έτσι βγήκαν από τη Σπιναλόγκα και με τα φάρμακα και βγήκε μαζί και η Αργυρό. Και ήρθε στην Αθήνα στο Εγάλο και έμεινε ποιον, ξέρετε, πήγε με τον πατέρα Ευμένιο που ήταν στο νοσοκομείο Λιμωδών. Κάπου εκεί στο Εγάλεο, η Νίκαια στο Εγάλο ήταν το Λιμωδόν, μα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, νομίζω δεν υπάρχει. Είναι μετονομασμένο το νοσοκομείο αυτό. Λοιπόν, πήγε εκεί η Αργυρό και έμεινε μαζί με τον Άγιο Ευμένιο, είχε αγιοποιηθεί ο Ευμένιος και πέθανε. Εκεί έμεινε μέχρι που γέρασε και πέθανε. Τώρα, τι άλλο να πούμε, τον επίλογο. Η Αργυρό, ετάφη στο Ηράκλειο και οι συγγενείς της, τα αδέρφια της που ζούσανε, μικρότεροι, ζητήσαν να γίνει ανακομιδή και από εκείνο το μέρος που ετάφηκε να τον εθάψουν στο χωριό τους. Και όντως έτσι έγινε. Την ώρα της ανακομιδής, αυτοί που σκάβανε για να βγάλουν τα οστά, ένιωσαν μια φοβερή ευωδία που μύρισε, λέει, όλο το κημητήριο εκεί και άρχισαν να φωνάζουν. Τι γίνεται εδώ, ρε? Μυρίζει ο τόπος. Τι γίνεται, κάποιος Άγιος είναι εδώ, ας πούμε. Για φέρετε κανέναν παπά να δούμε τι γίνεται εδώ. Πήγανε και ήταν τα οστά της Αργυρός που μυρόβλιζαν. Βλέπετε ότι ο Θεός τους δικούς ανθρώπους τους δείχνει κατά κάποιο τρόπο. Δεν αγιοποιήθηκε ποτέ η Αργυρό, αλλά όλα αυτά που έκανα τι ήτανε? Θυσίες συνεχώς στη ζωή της. Πιστοποιημένα και γνωστά. Ίσως αν με ακούει κάποιος στο Ηράκλειο θα ξέρει την ιστορία της Αργυρός. Μέχρι εδώ, μες αγαπητοί, και πολλά είπαμε, μέχρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε πάλι για ιστορίες, για αγρίους και αγίους, την Πέμπτη εκπομπή.
την Τετάρτη εκπομπή. Χαίρετε και ο Κύριος να είναι μαζί σας. Ο Κύριος με θυμώνει, όλους μας. Γεια σας.